Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος το οποίο θα το αφιερώσουμε σε αυτό που λέγεται διεθνείς εξελίξεις. Εξελίξεις με το βλέμμα στραμμένο στο Ισραήλ, στα όσα γίνονται εκεί και στα ενδεχόμενα αυτή η κρίση να επεκταθεί, που είναι και ο φόβος νομίζω της διεθνούς κοινότητας, να επεκταθεί περαιτέρω και με ό,τι απρόβλεπτες επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό. Δεν θα τα πούμε εμείς. Τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι αναλυτές, τα λένε οι καθηγητές πολιτικής επιστήμης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί ξέρετε και εμείς προσπαθούμε με τις ταπεινές μας γνώσεις λίγο να κατανοήσουμε τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και ό,τι έχει πυροδοτήσει από εκεί και στο εξής. Ανησυχούμε, κύριε Ξενάκη, ανησυχούμε, κύριε καθηγητά, για το τι μπορεί. Πόσο μπορεί να επεκταθεί αυτή η κρίση. Ναι, ακριβώς. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί δεν είναι αυτά τα τραγικά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα, γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους ήδη, ενώ ακόμα δεν έχει φανεί η μεγάλη εικόνα αυτής της σύγκρουσης. Και αυτό το οποίο μας τρομάζει περισσότερο είναι η πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να επεκταθεί έξω από τα σύνορα, έξω από τη Γάζα δηλαδή, και ενδεχομένως να έχουμε την εμπλοκή άλλων δυνάμεων, εξωπεριφερειακών δυνάμεων όπως λέμε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία επίσης, ή ακόμη και την Κίνα, η οποία ήδη έχει στείλει ναυτικό στην περιοχή προκειμένου να έχει και αυτή έναν ρόλο σε ό,τι μέλη γενέστε στην περιοχή. Και νομίζω ότι αυτή η συγκέντρωση, η υπερσυγκέντρωση δυνάμεων, αλλά και η αγωνία για το τι πρόκειται να συμβεί καταρχήν από την πλευρά του Ισραήλ, είναι ο μεγάλος μας φόβος, διότι θα μπορούσε πολύ εύκολα μία υπερβολική, να το πούμε έτσι, αντίδραση από την πλευρά του Ισραήλ απέναντι έτσι, σε αυτό το οποίο συνέβη στις 6 του μηνός, δηλαδή να κάνει μια επιχείρηση εκαθάρισης στην περιοχή, κάτι το οποίο θα προσκαλούσε και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες να στοιχηθούν δίπλα στον αγώνα της Χαμάς και των Παλαιστινίων ευρύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή της Χαμάς, με απρόβλεπτες διαστάσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε σενάρια, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κάποιο από αυτά τα σενάρια έχει περισσότερες πιθανότητες από κάποιο άλλο. Όπως γι' αυτό, κύριε καθηγητά, και τα μηνύματα νομίζω είναι ξεκάθαρα από τις δυτικές χώρες, ακόμα και από τις ΗΠΑ, για αναλογική αντίδραση, λέει, λογισμένη αντίδραση από πλευράς του Ισραήλ. Είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι αυτό αντιλαμβάνονται και εκεί. Ναι. Σίγουρα υπάρχει πίεση από το διεθνή παράγοντα προκειμένου να μην υπάρχει. Αυτό το οποίο ονομάζουμε εθνοκάθαρση στην ουσία στην περιοχή της Γάζας, γιατί αυτό έχει προαναγγελθεί από αξιωματούχους του Ισραήλ και όντως δημιουργεί πολλούς φόβους ότι μια τέτοια αντίδραση θα μπορούσε να ερεθίσει τα αισθήματα του παναραβικού εθνικισμού, κάτι που έχει ήδη γίνει από την πλευρά της Χαμάς, καλώντας όλους τους Άραβες να αντισταθούν απέναντι στη βία του Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο βεβαίως στην περιοχή, ούτε είναι και πάρα πολύ εύκολο να συμβεί, δεδομένων των επιμέρους αραβικών εθνικισμών. Δεν είναι ενιαίος ο αραβικός κόσμος. Είναι ένα λάθος που κάνουμε πολλές φορές στις αναλύσεις μας, να θεωρούμε ότι είναι ένας ενιαίος χώρος και ότι όλοι στοιχίζονται πίσω από οποιοδήποτε Άραβα έχει πρόβλημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν βαθιά ρήγματα και θρησκευτικά και φιλετικά και εθνοτικά στην περιοχή και αυτά είναι που μας προβληματίζουν και κάνουν ακόμη πιο πολύπλοκο και τον ρόλο της Δύσης, έτσι, αλλά και όποια προσπάθεια διαμεσολάβησης δει το φως τις επόμενες ημέρες. 17 ημέρες τώρα συζητάμε για αυτή την περιβόητη λοιπόν χερσαία επιδρομή του Ισραήλ, τη χερσαία επίθεση ή όχι. Υπάρχουν και όμοιροι στην εξίσωση. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, οι όμοιροι χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές, δηλαδή το Ισραήλ καθυστερεί την επίθεση ενδεχομένως και για αυτά που είπατε, αλλά και για την τύχη των ομήρων. Οι αναφορές αναφέρουν ότι
είναι διασκορπισμένοι. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ομήρων, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός απογωγέων που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται, πού τους έχουν, σε ποια υπόγεια, σε ποιες τοές. Είναι και οι όμηροι στο παιχνίδι το διαπραγματευτικό και για άλλες δυνάμεις πέραν του Ισραήλ. Καταρχήν, τον πρώτο ρόλο τον έχει το Ισραήλ σε αυτή την ιστορία. Και νομίζω ότι ο μεγάλος αριθμός, περίπου 200, νομίζω, 200. Ότι, περίπου τόσους υπολογίζουμε, σίγουρα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί τέτοιου είδους επιχειρήσεις συνήθως δεν κάνουν διακρίσεις στο ποιοι φεύγουν από τούτο τον μάταιο κόσμο. Οπότε σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Δεν ξέρω αν θα είναι τελικά ο καθοριστικός παράγοντας στο να μην γίνει αυτή η μεγάλη επέμβαση ή αν υπάρξουν και άλλοι λόγοι να μην γίνει αυτή η μεγάλη επέμβαση. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι υπάρχει εκνευρισμός και από τις δύο πλευρές στην αναμονή αυτού του γεγονότος και από την πλευρά των Παλαιστινίων, όπου το να περιμένεις αυτή την επίθεση είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος. Είναι και αυτό ένα είδος πολέμου. Αλλά υπάρχουν αντιδράσεις και εντός του Ισραήλ, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 500,000 εφέδρων, που είναι τώρα εδώ και 2 εβδομάδες με τις στολές και σε μια κατάσταση εγρήγορσης και έχουν αρχίσει και εκεί να δημιουργούνται, αν θέλετε, αισθήματα απογοήτευσης, αισθήματα εκνευρισμού. Είδαμε και κάποιες αναφορές καρφιά από ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ κατά της κυβέρνησης και του Νετανιάχου. Ναι, υπήρξαν και αυτά, τα οποία είναι αναμενόμενα, έτσι, σε αυτή την έκρηθμη κατάσταση την οποία έχει δημιουργηθεί και σίγουρα δεν βοηθούν αυτές οι, αν θέλετε, οι εχμές ή αυτός ο τρόπος πολιτικής, να το πω έτσι, δεν βοηθούν στο να βρεθεί μία λύση, μία διαμεσολάβηση. Είμαστε πολύ μακριά από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι απέτυχε και η τετραμερής η οποία είχε προγραμματιστεί και στην οποία ποντάραμε αρκετά, δεδομένου ότι θα υπήρχε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τορπιλίστηκε ουσιαστικά, κύριε Ξενάκη, έτσι. Τορπιλίστηκε και τορπιλίστηκε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, όπως και γενικότερα όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, σε μια κρίσιμη καμπή στις σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο. Θα έλεγε κανένας ότι μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ υπήρχε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης του Ισραήλ και επίλυσης των βασικών και μεγάλων προβλημάτων με τον αραβικό κόσμο. Αυτό το χάσαμε. Ξαναγυρνάμε. Άρα, 20 χρόνια πίσω. Άρα η επίθεση της Χαμάς, γιατί όλα από εκεί ξεκίνησαν, δεν ήταν μάλλον τυχαία, προφανώς. Σίγουρα δεν ήταν τυχαία. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί, είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας, αυτό όμως που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, είναι ποιος πραγματικά όπλησε τη Χαμάς, ποιος πραγματικά οργάνωσε αυτήν την επιχείρηση, διότι φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη, σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνάει τις ικανότητες ενός αντάρτικου όπως είναι η Χαμάς. Άρα θεωρούμε ότι υπήρχε κάποια άλλη συστημική δύναμη πίσω. Ο συνήθις ύποπτος στο Ιράν. Θα μπορούσε να είναι ο συνήθις ύποπτος, αλλά δεν είναι ο μόνος δρόν στην περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις, γιατί ένας από τους κερδισμένους αυτής της ιστορίας είναι και ο κύριος Πούτιν, ο οποίος χαίρεται ιδιαιτέρως που έχει στραφεί το ενδιαφέρον κάπου αλλού και έχει φύγει από την Ουκρανία. Και βεβαίως του δίνεται και ένα ακόμη πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί ενεργοποιώντας τον σύμμαχό του στην περιοχή, τον Σύριο πρόεδρο, τον Άσαντ. Και αυτό είναι ένα από τα κακά σενάρια τα οποία εξετάζουμε για την περίπτωση επέκτασης στην περιοχή. Δηλαδή, ή από το Λίβανο θα περιμένουμε να γίνει μια επίθεση μέσω της Χεζμπολάχ που πιθανότατα θα έχει οπλιστεί από το Ιράν ή από τη Συρία σε συνεργασία με τον Ρώσο πρόεδρο. Και μέσα στις δυνάμεις που χαίρονται και σε αυτές που μπορούν να συνεργαστούν με αυτές τις δυνάμεις είναι και η Τουρκία, κύριε Ξενάκη, γιατί καταγράφουμε και μια προσπάθεια της Τουρκίας να παίξει το ρόλο που επιχείρησε να παίξει στην Ουκρανία, του ρυθμιστή ενδεχομένως ή της ειρηνοποιούς δύναμης που δεν ξέρουμε κατά πόσο ουσιαστικά θα ήταν. Προσπαθεί. Προσπαθεί η Τουρκία. Το κάνει αυτό συστηματικά σχεδόν μια 20ετία, θα σας έλεγα, από την εποχή που άρχισε να εφαρμόζεται το δόγμα Νταβούτογλου για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία προσπαθεί να έχει έναν ενεργό ρόλο, υπερασπιζόμενη
τους αδερφούς, να το πούμε έτσι, Άραβες αυτών των χωρών. Και προσπαθώντας να βελτιώσει βεβαίως και την πολύ κακή εικόνα που υπάρχει στον αραβικό κόσμο για την Τουρκία εξαιτίας του Οθωμανικού παρελθόντος. Και αύξηση του δικού της κύρους, και όχι επί της ουσίας για κάποιο αποτέλεσμα. Και του δικού της κύρους, αλλά και όχι μόνο του κύρους, αλλά και της ουσιαστικής ισχύως, γιατί κάνει εμπόριο η Τουρκία με αυτές τις χώρες, πουλάει οπλικά συστήματα, στρατιωτική τεχνολογία. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγες μέρες έστειλε πάλι δύο αεροπλάνα, νομίζω πριν δύο μέρες, με στρατιωτικό υλικό και ιατρικό και ιατρική βοήθεια για να περάσει από τη Ράφα, έτσι, από την... Θα μπορούσε, κύριε Ξενάκη, η Τουρκία να είχε συνδράμει με κάποιο τρόπο άμεσο, έμεσο τη Χαμάς σε αυτές τις ενέργειες? Είναι πολύ ακραίο. Έχει ακουστεί πάντως ακόμα και αυτό το σενάριο. Ναι, έχει ακουστεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν φαίνεται να είναι κάτι το οποίο την συνέφερε αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Συνήθως η Τουρκία λειτουργεί οπορτουνιστικά. Δηλαδή βλέπει την ευκαιρία και πάει να την αρπάξει. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σήμερα και γι' αυτό ακούμε και αυτές τις περίεργες δηλώσεις από τον κύριο Μπαχτσελή, ότι αν χρειαστεί θα πάμε στη Γάζα. Ναι. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι στο πλαίσιο του ρόλου που θέλει να διαδραματίσει ως περιφερειακή δύναμη η Τουρκία στην περιοχή, να έχει κάποιο ρόλο παρέμβασης. Τα κατάφερε στη Συρία, τις βγήκε στη Συρία σε ένα βαθμό. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο πλαίσιο. Δεν έχουμε την εμπλοκή της Ρωσίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό ευνόησε το ρόλο τον οποίο ανέλαβε τελικώς η Τουρκία ως τοποτηρητής της περίφημης ζώνης ασφαλείας στη Συρία, για να προστατέψει, υποτίθεται έτσι, τη δική της ασφάλεια σε σχέση με το κουρδικό ζήτημα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία θα προσπαθήσει να υποφεληθεί, όπως συνήθως κάνει, και προσπαθώντας να πατήσει και στη μία βάρκα και στην άλλη. Τα καταφέρνει κάποιες φορές, με αξιοσημείωτο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, όμως, υπάρχει μόνο μία βάρκα. Δεν υπάρχει δεύτερη βάρκα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, διότι το Ισραήλ είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινή γνώμη είναι με το μέρος του. Συνήθως είναι με το μέρος των Παλαιστινίων, κάτι το οποίο το έχουμε κάνει και εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές, με πολύ λανθασμένο τρόπο. Και εδώ τώρα μπαίνει, κύριε καθηγητά, και το κομμάτι της Ελλάδας. Πώς η ελληνική πλευρά διαχειρίζεται αυτή την κρίση? Συμμερίζεστε την κριτική εκείνων που λένε ότι ο Μητσοτάκης κακώς συναντήθηκε μόνο με την πλευρά του Ισραήλ, μόνο με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, και ότι έπρεπε να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Παλαιστίνης? Και για να το συμπληρώσω, να μας απαντήσετε, και μήπως βιάστηκε λίγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει στο Ισραήλ? Θα σας πω, νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακολουθεί την ίδια στρατηγική που είχε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Αν θυμάστε, ήμασταν η πρώτη χώρα, ξεκάθαρη θέση, η οποία δεσμεύθηκε για αποστολή στρατιωτικού υλικού και μάλιστα προκάλεσε και σε ένα βαθμό την Ρωσία. Έτσι, χωρίς να υπάρχουν στο τέλος της ημέρας βεβαίως επιπτώσεις για εμάς, προφανείς τουλάχιστον επιπτώσεις. Και τότε θεωρήθηκε μια βιαστική κίνηση. Ήταν όμως μια κίνηση η οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση, μας έβαλε στο σωστό στρατόπεδο, και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση και έτσι όπως τουλάχιστον έχει εξελιχθεί η σύγκρουση μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είμαστε πάλι στη σωστή πλευρά. Θα μας έφερνε αντιμέτωπους με τη Δύση, με τους δικούς μας εταίρους, μια ενδεχόμενη συνάντηση και με τον πρόεδρο της Παλαιστίνης? Δεν νομίζω. Ή αυτή η ισορροπία που ενδεχομένως να επιχειρούσε να κρατήσει, αν την κρατούσε? Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει και μια τέτοια συνάντηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να φέρει κάποιο ουσιαστικό διαμεσολαβητικό αποτέλεσμα, διότι κακά τα ψέματα το ειδικό βάρος της χώρας μας στις διεθνείς υποθέσεις περιοχής δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να αλλάξει τους όρους της σύγκρουσης. Σαφώς θα πρέπει να στοιχηθούμε με τους εταίρους μας, όπως κάναμε και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Εκεί ανήκουμε και νομίζω ότι αυτή η γενικά φιλοαραβική στάση, την οποία έχει κράτησε η Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες και την οποία ισορροπήσαμε από τη δεκαετία του 90, γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα ήταν η πιο αντι-Ισραηλινή, να το πω έτσι, χώρα της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες, χωρίς ιδιαίτερο υπόβαθρο
σε αυτή τη σύγκρουση και η οποία νομίζω μας κόστησε αρκετά σε σχέση με το Ισραήλ. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, με αποκορύφωμα το 2000, η σχέση μας που έγινε το 2000 έγινε η πρώτη φορά επίσκεψη του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε του κ. Στεφανόπουλου στο Ισραήλ και αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μας. Μάλιστα τότε αποκτήσαμε και καθεστώς πρεσβείας και όχι προξενείου. Δηλαδή αναβαθμίσαμε τις διπλωματικές μας σχέσεις. Χωρίς όμως να έχουν χαλάσει και οι σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο. Δεν έχουν χαλάσει οι σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο και η αλήθεια είναι ότι γενικά η φιλοαραβική στάση την οποία έχει κρατήσει η Ελλάδα έχει βοηθήσει τη χώρα μας να μείνει έξω από το στόχαστρο των τρομοκρατικών εκδηλώσεων. Βέβαια, δεν υπάρχει κάποια σύμβαση γι' αυτό. Δεν έχουν υπογράψει οι τρομοκράτες συμβόλαιο ότι δεν θα κάνουμε ποτέ κάτι στην Μια Ελλάδα. Μια ευρωπαϊκή χώρα παραμένει πάντα στο κάδρο. Πάντα. Έτσι. Και καθώς είμαστε και σε μια περιοχή η οποία είναι, θα έλεγα, περισσότερο εύκολο, είναι πιο κοντά σε αυτές τις ζώνες σύγκρουσης, θα σας έλεγα ότι είμαστε και περισσότερο εκτεθειμένοι. Και εύκολος στόχος. Θα έλεγα ότι περισσότερο μας σώζει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, το γεγονός ότι μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα δεν θα έχει τον αντίκτυπο που θα είχε στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ειδικά οι χώρες οι οποίες έχουν αποικιακό παρελθόν. Ναι. Mm-hmm. Η στρατηγική σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια, ενεργειακή, οικονομική, με την Αίγυπτο, τι σημασία παίζει στις ισορροπίες αυτές? Κοιτάξτε να δείτε, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ αναπτύξαμε, και την Κύπρο βεβαίως, αλλά κυρίως με αυτές τις δύο χώρες, αναπτύξαμε έναν άξονα, να το πούμε έτσι, απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και στον τουρκικό επεκτατισμό στην περιοχή. Εν τούτης η Αίγυπτος προσπαθεί και αυτή να ισορροπήσει στις σχέσεις της ανάμεσα σε εμάς και την Τουρκία, έχοντας στρατηγικά συμφέροντα και με τους δύο. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση μας πηγαίνει πίσω και στο επίπεδο των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής. Γενικότερα, οι περιφερειακές σχέσεις μεταβάλλονται προς το συγκρουσιακό και λιγότερο προς το συνεργατικό πλαίσιο. Και ειδικά οι χώρες οι οποίες, οι παράκτιες χώρες, έτσι, αυτές οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από την κρίση. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι παίκτες, τους οποίους φοβόμαστε, παρέλειψα να αναφερθώ νωρίτερα και στους Χούτι, οι οποίοι είναι επίσης ένας ντρόντας στην περιοχή. Έδρασαν και με πυράβλους προχθές. Κάτι έκαναν πάλι και αυτοί, έστειλαν κάτι ρουκέτες, οι οποίες νομίζω ότι εξεδετερώθηκαν από το αμερικανικό, ναυτικό. Ναι. Και οι οποίοι προσπαθούν συνεχώς να τσιγκλάνε, να το πω έτσι, απλοϊκά, την Σαουδική Αραβία, που είναι άλλος ένας πολύ μεγάλος παίκτης, ισλαμικός παίκτης στην περιοχή και ο οποίος ανταγωνίζεται με το Ιράν για την επικυριαρχία στον αραβικό κόσμο. Πάντως οι Παλαιστίνοι ουσιαστικά με τα τωρινά δεδομένα έχουν χάσει σε επίπεδο πολύ έμπρακτης στήριξης δύο παραδοσιακούς συμμάχους τους. Η Αίγυπτος νομίζω με το υπάρχον καθεστώς δεν θα μπορούσε να τους στηρίξει εμπράκτος και η Συρία βεβαίως που έχει τον εμφύλιο σπαραγμό εδώ και τόσα χρόνια, νομίζω δεν είναι σε θέση, έτσι, κύριε Ξενάκη? Δεν είναι σε θέση, αλλά δεν νομίζω ότι και να ήταν σε θέση θα έπαιρνε αυτή την, θα έπαιρνε δηλαδή την πλευρά του Ισραήλ. Οι σχέσεις Συρίας-Ισραήλ τελείωσαν κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι καλές και σχέσεις και, αν θέλετε, ο στρατιωτικός άξονας που είχε κτίσει εκείνη την περίοδο η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Συρία και Ισραήλ, έχει μεταβληθεί στις δεκαετίες οι οποίες πέρασαν και ειδικά ο Συριακός πόλεμος του 2014 άλλαξε κατά πολύ τη στάση αυτού του παίκτη της περιοχής. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Κάναμε έτσι μια πρώτη, αν θέλετε, ανάλυση στο επίπεδο που μπορούμε και μας επιτρέπει ο τηλεοπτικός χρόνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και για τη βοήθεια. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ωραία συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέντευξη.